Πρώτη συνταγή για σήμερα, ψωμί μπύρας. Ένα ψωμί που φτιάχνεται πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ γρήγορα και όντως, άμα το δοκιμάσετε μία φορά, θα σταματήσετε να πηγαίνετε στο φούρνο. Πάμε να δούμε τελικά. Για το γρήγορο ψωμί με μπύρα θα χρειαστούμε 330 γραμμάρια μπύρα, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο και έξτρα για τη φόρμα, μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη κρυσταλλική, ένα κουταλάκι του γλυκού δενδρολίβανο, ένα κουταλάκι του γλυκού θυμάρι, 120 γραμμάρια γραβιέρα τριμμένη, 300 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του και έξτρα για τη φόρμα, μία κουταλιά της σούπας baking powder, μία πρέζα αλάτι και πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, όλο το ψωμί θα το φτιάξουμε μόλις σε ένα μπολ. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πάρετε και να βάλετε όλα τα υγρά που χρειαζόμαστε για τη συνταγή, την μπύρα μας. Μπύρα, βάλτε ό,τι μπύρα σας αρέσει. Μπορείτε να βάλετε ξανθιά, μαύρη, κόκκινη, ανάλογα με τα γούστα. Η ξανθιά θα μας βγάλει έτσι πιο ξανθό αποτέλεσμα στο ψωμί μας. Η μαύρη θα βγάλει πιο μαύρο το ψωμί. Η κόκκινη θα το βγάλει λίγο κοκκινοπό. Οπότε, όντως, ό,τι μπύρα χρησιμοποιήσετε θα αποτυπωθεί πάνω στο ψωμί. Λοιπόν, ρίχνω μέσα και το λάδι μου. Τη ζάχαρη και αλατάκι. Μην το λυπηθείτε αλάτι, βάλτε 2-3 πρέζες και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Τέλεια. Σε αυτό το σημείο ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα αρωματικά μας. Για τα αρωματικά μπορείτε να προσθέσετε ξερά αρωματικά, αν θέλετε ρίγανη, θυμάρι, ό,τι σας αρέσει. Εγώ επειδή τα έχω φρέσκα, θα πάρω λίγο δενδρολίβανο που μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτή τη συνταγή. Ξέρω θα μου πείτε ότι βάζω δενδρολίβανο γενικά πολύ, έτσι δεν λέτε. Αλλά πιστέψτε με, άμα δοκιμάσετε λίγο δενδρολίβανο σε αυτό το ψωμί, θα καταλάβετε γιατί το βάζω. Η μπύρα μαζί με το δενδρολίβανο κάνουν ένα φανταστικό συνδυασμό, οπότε θα ρίξω μέσα το θυμάρι, εδώ. Και φυσικά το δενδρολίβανο. Το δενδρολίβανο είναι από τα αγαπημένα μου γλυκά. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό και υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει καμία γειτονιά, τουλάχιστον στην επαρχία, που να μην βρεις ένα δενδρολίβανο κάπου εκεί πέρα έξω. Οπότε μπορείτε να κόψετε και να χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, έχω βάλει τα αρωματικά μου και θέλω να προσθέσω το τυρί. Βρισκόμαστε στην Ελλάδα, οπότε το τυράκι που θα βάλω μέσα είναι γραβιέρα. Μπορείτε να ανταλλάξετε να βάλετε ό,τι τυρί θέλετε. Μπορείτε να βάλετε blue cheese, μπορείτε να βάλετε φέτα, μπορείτε να βάλετε ό,τι τυρί σας αρέσει. Μπορείτε να μην βάλετε και καθόλου, άμα δεν θέλετε. Αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η συγκεκριμένη συνταγή, γιατί καθώς βγαίνει το ψωμί ζεστό, υπάρχει τυράκι μέσα που είναι λιωμένο. Επίσης, αυτό το ψωμί είναι φανταστικό όταν το αφήνουμε και κρυώσει και μετά το ζεστάνουμε σε ένα τηγάνι με λίγο βουτυράκι. Το τυρί δίνει αρώματα, γενικά γίνεται πάρα πολύ ιδιαίτερο και πάρα πολύ νόστιμο. Τώρα, έχω ρίξει το τυρί, θα ρίξω μέσα και το αλεύρι. Το υπόλοιπο θα τα ανακατέψω εδώ πέρα με το μπέικιν για να φροντίσω να πάει παντού. Εδώ θέλουμε να φουσκώσει το ψωμί. Η μπύρα θα βοηθήσει στο να φουσκώσει, αλλά το μπέικιν πραγματικά θα το απογειώσει. Λοιπόν, οπότε μπέικιν, αλεύρι μέσα. Ξέχασα να βάλω λίγο πιπέρι, θα προσθέσω και λίγο πιπέρι μέσα. Γιατί θυμηθείτε ότι ένα ψωμί όντως θέλει να του δώσουμε αγάπη. Το ψωμί είναι το πιο δύσκολο και το πιο ιδιαίτερο φαγητό που μπορούμε να ετοιμάσουμε. Δεν υπάρχει κάτι πιο σύνθετο. Άμα κάνουμε ένα ψωμί με προζύμιο, όντως χρειάζεται μέρες διεργασίας μέχρι που το ψωμί μας να πάρει ζωή. Οπότε γενικά το ψωμί είναι κάτι πολύ σημαντικό και πρέπει να μάθετε να φτιάχνετε συνταγές. Αυτή είναι η πιο απλή που μπορείτε να ετοιμάσετε. Οπότε πάρτε το κουτάλι, ανακατέψτε λίγο εδώ. Σιγά σιγά θα αρχίζει να δένει. Και είναι μια πολύ ωραία συνταγή για κάποιους που δεν έχουν μίξερ στο σπίτι, αλλά θέλουν να φτιάξουν ψωμί. Κοιτάξτε εδώ. Μπορείτε να κάνετε αυτό το ψωμί σπίτι. Όλοι μπορούν να το κάνουν. Το μόνο που έκανε είναι να κατέψω όλα τελικά με ένα κουτάλι. Και τώρα ήρθε η ώρα να διάσουμε στη φόρμα μας. Έχω μια φόρμα 10x30. Έχω ρίξει βούτυρο και αλεύρι. Μπορείτε να βάλετε και ελαιόλαδο και αλεύρι, ό,τι σας αρέσει. Ουσιαστικά έχω σεμιζάρι και θα ρίξω όλο το μείγμα μου μέσα. Και για πες φίλε Διονύση, θα το φτιάξεις αυτό το ψωμί. Ακόμα δεν σε έχω πείσει γιατί δεν το έχεις δοκιμάσει. Με το που το δοκιμάσεις θα καταλάβεις. Κοίταξε τι κάνουμε. Όταν ένα μείγμα έχει μέσα baking powder σε ψωμί, σε κέικ, πάντα μα πάντα σμπρώχνουμε λίγο περισσότερο μείγμα προς τις άκρες. Γιατί? Γιατί το baking powder έχει την τάση να φουσκώνει όλα τα μείγματα στη μέση.
Οπότε προκειμένου να βγει το ψωμί μας κουρμποτό στη μέση και στις άκρες στενό, πάντα βάζουμε λίγο περισσότερο μείγμα στις άκρες. Αυτό είναι από τα πρώτα μαθήματα που είχα στη σχολή μαγειρικής όταν πήγαινα μικρός. Δεν το ξεχνάμε, όλα τα μαθήματα είναι χρήσιμα. Οπότε το ψωμί ήρθε η ώρα να το ρίξουμε στο φούρνο. Βέβαια, είδατε πόσο εύκολο είναι. Άμα κάνετε μία φορά ψωμί, γιατί να μην κάνετε και δύο και τρεις και τέσσερις φόρμες, να τις τυλίξετε καλά με βρένα και να τις βάλετε στο ψυγείο. Γιατί είναι αστείο, μπορούμε να φτιάξουμε ψωμί για όλη τη βδομάδα. Λοιπόν, 180 φούρνος προθερμασμένος, ψηλά ψηλά ισχάρα, βάζουμε μέσα, κλείνουμε γρήγορα, κλείνουμε εδώ και σε περίπου μία ωρίτσα, με το που είναι έτοιμο θα το βγάλουμε, θα το αφήσουμε να κρυώσει και θα κόψουμε να σερβίρουμε. Για το γρήγορο ψωμί με μπύρα, σε ένα μπολ βάζουμε την μπύρα, ελαιόλαδο, ζάχαρη, αλάτι και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το δενδρολίβανο και το θυμάρι ψιλοκομμένα, τη γραβιέρα, αλεύρι, μπέικιν και πιπέρι. Συνεχίζουμε να ανακατεύουμε. Απλώνουμε τη ζύμη σε λαδωμένη και αλευρωμένη φόρμα και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς. Και το ψωμάκι μας είναι έτοιμο. Κοιτάξτε εδώ. Πόσο τραγανό έχει γίνει. Θυμίζει πάρα πολύ η γεύση του ταμπατών σαλέ. Ξέρεις τι είναι ταμπατών σαλέ, φίλε Διονύση? Ταμπατών, ξέρετε, είναι τα σαλέ, δεν ξέρω. Μπατών σαλέ, τα κλασικά μπισκοτάκια που τρώμε τα αλμυρά με το τυράκι. Λοιπόν, το ψωμάκι μας είναι έτοιμο. Yeah. Είναι φανταστικό. Λοιπόν, κοίταξε εδώ τι έχουμε κάνει. Πραγματικά, με το τίποτα, φτιάχνουμε ένα υπέροχο ψωμάκι και το πιο φανταστικό με αυτή τη συνταγή είναι ότι μπορούμε να φτιάξουμε για όλη τη βδομάδα. Και να δοκιμάσεις τι είναι το μπατόν σάλα. Δεν θα λείψω με τίποτα, θα σου πω είναι υπερβολή, γιατί είναι πεντανόστιμο μόνο του. Σε περίπτωση όμως που το ζεστάνεις ένα τηγάνι με λίγο βουτυράκι, θα πάθεις σοκ πάλι. Αλλά και έτσι παθαίνει σοκ. Πάμε. Δεν είναι σαν τυροπιτούλα. Ωραία. Δεν υπάρχει. Θες να δοκιμάσεις. Έλα. Ο Δημήτρης δεν έπρεπε να το ρωτήσεις. Αν θέλει. Δεν υπάρχει. Μόνο δοκιμάσεις. Δεν είναι... σαν αλμυρό κέικ ένα πράγμα. Ευχαριστώ. Θα σου πω πάει και αυτό, αγόρι μου. Να το δώσω στον κύριο Νίκο. Στην άλλη κάμερα. Ο Νίκος δουλεύει. Κάποιος πρέπει να δουλέψει εδώ μέσα. Εντάξει. Δεν υπάρχει. Με μόλις 5-6 υλικά φτιάξαμε το πιο υπέροχο και εύκολο ψωμί.